Ο σύγχρονος Έλληνας, κύριε Δουλγεράκη, πιστεύω ότι έχει χάσει γενικότερα σε αυτό το παιχνίδι της ζωής. Έχει χάσει το παιχνίδι της ζωής έτσι να διακινδυνεύει, ωστόσο, αλλά και να ζει με ασφάλεια και να αντέχει, μαθαίνοντας να κερδίζει, αλλά και να χάνει, δυστυχώς, ξέρετε. Έχω την αίσθηση ότι γενικότερα ο λαός, και το έχω πει έτσι πάρα πολλές φορές, είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει φόβο και όχι σεβασμό. Λειτουργούμε πάντα από το καθεστώς του φόβου, γι' αυτό ίσως και τα κατασταλτικά μέτρα ίσως είναι περισσότερο αποτελεσματικά. Ευτυχώς που το λέω, είναι περισσότερο κατασταλτικά σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα στη χώρα μας. Ξέρετε, είναι ένας φόβος που ξεκινά σαν φόβος προς τις γονέικες φιγούρες ή προς τους σημαντικούς άλλους, προς γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, προς τον πατέρα μας, προς τη μητέρα μας. Λειτουργούσαμε πάντα, η δική μας τουλάχιστον γενιά, υπό το καθεστώς του φόβου. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχει ένας φόβος τιμωρίας γενικότερα προς το κράτος, προς τον πατέρα, που ουσιαστικά σε αυτή τη φάση γίνεται ο κράτος πατέρας, ο τιμωρός πατέρας. Και κατά αυτόν τον λόγο μπαίνουμε στη διαδικασία να υπακούμε λόγω του φόβου και λόγω της τιμωρίας και όχι λόγω του ότι σεβόμαστε ουσιαστικά πριν από όλα τη δική μας ζωή και σαφώς όλων των υπολείπων που κινούνται μαζί με εμάς έτσι στον δρόμο. Ξέρετε, όταν φοβάμαι κάτι, κυρία Δουλγεράκη, ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά το οικειοποιούμε. Δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά μπαίνω στη διαδικασία αυτό που φοβάμαι, γενικότερα την εξουσία, τη φιγούρα, είτε να την προσεγγίσω κουνώντας σημαίες, πράσινες, κόκκινες, μπλε σημαίες, ίσως σε διάφορα μπαλκόνια από εκεί και πέρα ή μάλλον κάτω από διάφορα μπαλκόνια. Και γενικότερα από εκεί και πέρα να μπω στη διαδικασία να το πλησιάσω γιατί ουσιαστικά φοβάμαι. Νομίζω ότι είμαστε ένα κράτος φοβικό, το οποίο ίσως το βλέπουμε ακόμα και στην ίδια μας την οδήγηση, ξέρετε. Τι να πούμε για εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο μπαίνουν στη διαδικασία του να περιμένουν το κόκκινο φανάρι και ίσως δεν το περιμένουν στην ουρά, αλλά περνούν όλη την ουρά, περνούν μπροστά και δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να περιμένουν από εκεί και πέρα τον επόμενο να τους κορνάρει για να φύγουν. Νομίζω ότι είναι το κλασικό, ο φοβικός ο ασθενής, ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει σε μια ουρά. Εμείς το λέμε σαν διαταραχή πανικού αυτό που παθαίνει κάποιος. Δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως υπάρχει τόσο διάχυτη διαταραχή πανικού. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι στην οδήγηση λειτουργούμε πολλές φορές υπό το καθεστώς του πανικού. Τώρα να σας πω, με προβληματίζετε πάρα πολύ με αυτά που λέτε. Γιατί με πάτε από το σύγχρονο Έλληνα που έχει χάσει το παιχνίδι της ψυχραιμίας, της ζωής, του σεβασμού, στο φοβικό λαό με γονεϊκά πρότυπα, που δεν είναι μόνο το φοβάμαι, αλλά εγώ θα σας έλεγα από την άλλη, ως νιάτο κάποτε, ότι αυτό μου βγήκε και αντίστροφα ως επανάσταση. Και ό,τι φοβάμαι, όχι μόνο το πλησιάζω, αλλά επίσης επαναστατώ και το πολεμώ και στέκομαι απέναντί του. Και τώρα με προβληματίζεται ακόμα περισσότερο. Μα έτσι λειτουργώ. Δυστυχώς έτσι λειτουργούμε και έχω την αίσθηση ότι ίσως η δική μας γενιά ως νιάτα είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει επαναστατικά, να διοχετεύσει όλη αυτή την κατάσταση κάπου αλλού. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή την περίοδο υπάρχει δυνατότητα ή αν θέλετε μια περίοδο στην οποία γενικότερα τα πάντα αισθάνομαι ότι καταραίουν γύρω μας, με ένα λαό ο οποίος βρίσκεται ίσως 6-7 χρόνια πλέον σε κρίση, με ένα λαό ο οποίος, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι φοβικός, με ένα λαό που είναι θυμωμένος, με ένα λαό ο οποίος έχει τριπλασιάσει τα ποσοστά κατάθλιψής του τα τελευταία χρόνια, και αυτό σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, με ένα λαό ο οποίος μετρά πολλούς νεκρούς στις πετυχημένες αυτοκτονίες, βεβαίως οι οποίες υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και η Κρήτη νομίζω ότι το πληρώνει αυτό. Δεν ξέρω πόσο τελικά αυτή η διάχυση γενικότερα της ενεργητικότητας, αυτή που περιγράφεται προηγουμένως, υπάρχει δυνατότητα του να πάει σε κάτι άλλο πιο ουσιαστικό, πιο θετικό, πιο σημαντικό, όπως ίσως τα παλιότερα χρόνια. Ναι, και ξέρετε, αυτό το ερώτημα το οποίο θέσατε, διαταραχή πανικού, αλλά στο γενικευμένη με το ερωτηματικό το οποίο τοποθετήσατε στην συγκεκριμένη κουβέντα, αρχίζει ενδεχόμενα διαφορετικά να μας οδηγεί αλλού, στον τρόπο με τον οποίο διδασκόμαστε, μαθαίνουμε πια να οδηγάμε, στις άμεσες αλλαγές ενδεχόμενα που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία, στα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, μόνο που θα πρέπει να κινηθεί πραγματικά με άλλες ταχύτητες, κύριε Παπανικολάου. Σαφέστατα. Ξέρετε, η γενικότερη κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία και σαφώς όχι μόνο από το σχολείο, ίσως κατά κύριο λόγο από την οικογένεια. Έχω την αίσθηση και το έχω πει πολλές φορές, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύω εγώ, ότι τα πρώτα 5 χρόνια είναι και τα πρώτα ουσιαστικά χρόνια της ζωής μας. Ένα παιδί, ξέρετε, το οποίο έφυγε ίσως από το μαιευτήριο και το οποίο δεν μπήκε στο ειδικό καθισματάκι. Ένα παιδί το οποίο στην ηλικία των 2 ετών το κρατούσε η μητέρα του και μικρότερο. Ίσως το κρατούσε η μητέρα του στην αγκαλιά της,
το κάθισμα του συνοδηγού, που το παιδί διακινδύνευε να λειτουργήσει ως αερόσαχος κάποια στιγμή σε οποιαδήποτε σύγκρουση. Ένα παιδί το οποίο είδε τον πατέρα του συστηματικά να παραβιάζει τα κόκκινα φανάρια. Ένα παιδί που είδε τον πατέρα του συστηματικά να είναι θυμωμένος, να έχει αυτό που λέμε τελικά το οδικό μένος, το οδικό θυμό γενικότερα. Ένα παιδί το οποίο γενικότερα είδε τον πατέρα του να μην σέβεται τίποτα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ένα παιδί το οποίο από εκεί και πέρα θα φέρει το σχολείο όταν θα ξεκινήσει τα όποια μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, ίσως θα έχει τη δυνατότητα να διορθώσει κάποια κακό κείμενα. Αλλά δυστυχώς το βασικό, ο πυρήνας ουσιαστικά είναι η οικογένεια. Ωστόσο, νομίζω ότι η πολιτεία είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξεκινήσει. Το ξέρετε, μιλούσαμε ή συγκρίνουμε κάποιες χώρες, η Γερμανία για παράδειγμα με την Ελλάδα. Διάβαζα πρόσφατα ότι στη Γερμανία τα μαθήματα οδικής κυκλοφοριακής αγωγής ξεκινούν από την ηλικία των 8 ετών. Από την ηλικία των 8 ετών, για κυκλοφοριακά πάρκα, όπου τα παιδιά με τα ποδήλατά τους, με απόλυτη ασφάλεια, καταλαβαίνουν ότι αυτό που έρχεται μετά από κάποια χρόνια, στα 18 τους, όταν θα βγάλουν δίπλωμα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εν δυνάμει, είναι αυτό το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα όπλο το οποίο πολλές φορές μπορεί και να σε σκοτώσει, όπως δυστυχώς το είδαμε τις τελευταίες μέρες, έτσι σε εκείνο το τρομακτικό πραγματικά ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά μια κορυφή του παγόβουνου. Δυστυχώς έχουμε πολλά ατυχήματα που δεν αποτυπώνονται ίσως και δεν τρομάζουν και δεν έτσι μας δημιουργούν όλα αυτά τα περίεργα συναισθήματα, όπως το συγκεκριμένο ατύχημα. Αλλά ωστόσο είναι ατυχήματα στα οποία δυστυχώς μετρούμε πολλούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες, και θα ήθελα έτσι να εφιστήσω λίγο την προσοχή μας στο ότι ακόμα και τα άτομα τα οποία παραμένουν τραυματίες ή ακόμα και τα άτομα τα οποία επιζούν των ατυχημάτων, δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην ψυχολογική τους σφαίρα. Ξέρετε, υπάρχει μια έρευνα, μια μελέτη, η οποία μιλάει συγκεκριμένα στο ότι το 72% των συγγενών των ατυχημάτων, αυτών που έχουν υποστεί τα ατυχήματα, στους πρώτους 6 μήνες χάνει κάθε ενδιαφέρον, των στενών συγγενών, έτσι, χάνει κάθε ενδιαφέρον για ζωή. Από εκεί και πέρα το 37% των συγγενών, των στενών συγγενών πάντων, κάνουν σκέψεις αυτοκτονίας. Το 70% των συγγενών, μιλώ για αυτούς που έχουν επιζήσει των ατυχημάτων, έτσι, έχουν δυσκολίες στην οδήγηση. Το 50%, δηλαδή περίπου ένα στους δύο, έχει δυσκολίες στην αυτοπεποίθησή του, αρχίζει και χάνει την αυτοπεποίθησή του. Ενώ ένα επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 50%, το 46% συγκεκριμένα, το 60%, φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις κατάθλιψης, και κρατηθείτε, το ένα στους τρεις έχει φοβίες στην οδήγηση, που από εκεί και πέρα αυτές οι φοβίες διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Έτσι εξηγούνται πολλά για το πώς ο περίγυρος, το στενός οικογενειακός κύκλος, αντιλαμβάνεται, δραστηριοποιείται στην συνέχεια μετά από ένα τροχαίο. Με τον νεκρό, με τον τραυματία, με τον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει κάποιο μέλος του για το υπόλοιπο της ζωής του και χρειάζεται να κάτσει σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, μαζί βεβαιότατα με τις οικονομικές συνέπειες, γιατί για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό περί αποκατάστασης χρειάζεται πραγματικά να ξεκληριστείς και οικονομικά. Ακριβώς, βεβαίως. Ειδικά σε περίοδο σαν και αυτή που διανύουμε, μια περίοδο κρίσης που όλοι λίγος πολύ είναι επιβαρημένοι. Υπάρχει και άρα μιλάμε για δύο γενιές χαμένες. Και αυτά τα οποία κάνουμε εμείς και δεν προσέχουμε, αλλά και αυτά τα οποία μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Που θα κρίνεται χαμένη γενιά. Δεν ξέρω πόσο είναι τελικά χαμένη γενιά. Ξέρω ότι ουσιαστικά βάζουμε το θεμέλιο λίθο, ώστε να είναι μια επόμενη γενιά χαμένη, δεδομένου ότι θα βαδίσει. Συνήθως έτσι γίνεται τα πράγματα, στα χνάρια μιας γενιάς που ήδη έχει, όπως έλεγα προηγουμένως, χάσει το παιχνίδι αυτό της ζωής γενικότερα στην οδήγηση. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε σήμερα. Κάπως έτσι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει από την πλευρά της η πολιτεία. Μόνο που, ξέρετε, δεν φαίνεται να παίρνει και στα σοβαρά υπόψη της αυτά τα οποία λέτε και καταγράφονται μέσα και από τις έρευνες. Είναι συγκλονιστικά αυτά που είπατε για το πώς οι συγγενείς αντιδρούν πάνω σε αυτό το θέμα. Κυρία Δουλγεράκη, ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι αυτό το οποίο σας έλεγα και προηγουμένως. Μιλούμε για ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο έχει τριπλασιάσει τα ποσοστά κατάθλιψης. Και δείτε ότι η κατάθλιψη είναι ένα νόσημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη συγκέντρωσης. Λίγος πολύ και εγώ και εσείς και όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Κάποια στιγμή να έχουμε διανύσει
μια απόσταση, συγκεκριμένη απόσταση, και τελικά να μην έχουμε καταλάβει πώς την έχουμε διανύσει. Να έχουμε ξεκινήσει από ένα συγκεκριμένο μέρος, να έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, mm-hmm. επειδή ήμασταν αφηρημένοι, να μην θυμόμαστε από πού έχουμε περάσει Σωστά. και τι έχουμε δει ουσιαστικά. Σωστά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην περίοδο που κάποιος έχει κατάθλιψη, η έλλειψη συγκέντρωσης γιγαντώνεται. Η έλλειψη συγκέντρωσης συνδυάζεται με την δυνατότητα προξένησης ατυχημάτων. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα ατυχήματα από εκεί και πέρα πολλαπλασιάζονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, γιατί ίσως κάπως έτσι θα πρέπει να το δουν εκεί πάνω στην πολιτεία, διότι και στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για κατασταλτικά μέτρα μιλάνε και για τίποτα περισσότερο. Βέβαια. Δυστυχώς, ωστόσο, νομίζω ότι τα μέτρα ίσως δεν πρέπει να είναι κατασταλτικά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μιλούμε για μια γενιά η οποία ίσως έχει χαθεί. Μεγάλο στοίχημα, το δικό μας, αν θέλετε, όλων, όλη τη Ελλάδα, είναι να μην χαθεί και η επόμενη γενιά. Δυστυχώς ξεκληρίζεται ένα μικρό χωριό κάθε χρόνο στην πατρίδα μας.